Χρήστο, ήρθαν χθες βράδυ στην Εύα Αντωνοπούλου. Σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός πρόσωπος, τον Γιώργο Αυτιά, στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα για ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Sky. Ο Sky λοιπόν αποκαλύπτει απόψε όλο τον οδικό χάρτη κατάργησης των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό. Κρατήστε δύο ημερομηνίες. Μία πιθανή μεγάλη Δευτέρα, η πιο πιθανή όμως Δευτέρα 2 Μαΐου. Αυτή η εικόνα του ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού για την είσοδο σε καταστήματα εστίασης και στο λιανεμπόριο θα είναι σύντομα παρελθόν. Ο Sky αποκαλύπτει τον οδικό χάρτη σταδιακής κατάργησης όλων των μέτρων για τον κορονοϊό, όπως παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, τη Δευτέρα 2 Μαΐου δεν θα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού για την είσοδο σε λιανεμπόριο και εστίαση και καταργούνται οι σχετικοί έλεγχοι. Ταυτόχρονα προβλέπεται, αν δεν αλλάξει κάτι ως τότε, να σταματήσουν τα τεστ στα σχολεία και να παραμείνει μόνο ένα τεστ την εβδομάδα για τους εργαζόμενους σε εστίαση, καταστήματα τροφίμων και τουρισμό. Και εκεί τα τεστ θα καταργηθούν 31 Αυγούστου, αλλά αυτό αναμένεται να επανεξεταστεί τότε αν έχουν αλλάξει τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ο οδικός χάρτης προβλέπει μετά τις 2 Μαΐου και ανάλογα με τις συνθήκες να γίνουν προαιρετικές οι μάσκες στους κλειστούς χώρους. Εξαίρεση οι χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως τα νοσοκομεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου θα παραμείνουν υποχρεωτικές μέχρι νεωτέρας. Στην εστίαση και τα κομμωτήρια οι μάσκες θα παραμείνουν μόνο για τους εργαζόμενους τουλάχιστον έως το τέλος Μαΐου. Για τα σούπερ μάρκετ το πιθανότερο είναι να παραμείνουν υποχρεωτικές για τους εργαζόμενους και σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες, να αποφασιστεί τι θα γίνει για τους πελάτες. Το καλό σενάριο που ωστόσο συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή λιγότερες πιθανότητες είναι όλα αυτά τα μέτρα να ισχύσουν νωρίτερα από τις 2 Μαΐου, δηλαδή από τη Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου. Δεν μπορώ να προκαταλάβω εγώ την απόφαση της Επιτροπής, ωστόσο θεωρώ λογικό με τα επιδημιολογικά στοιχεία ότι αυτά τα πράγματα, ότι γενικά θα πρέπει να αναστραφούν. Υπάρχει μια γενική αποκλιμάκωση, το λογικό είναι οποιοδήποτε μέτρο υπάρχει να αναστραφεί μέχρι βέβαια το σημείο που δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας. Τρία θα είναι τα κλειδιά για την οριστικοποίηση του οδικού χάρτη κατάργησης των περιορισμών. Η πορεία της πανδημίας, η πίεση στο σύστημα υγείας που τώρα αποκλιμακώνεται και η επικύρωση του οδικού χάρτη από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, καθώς αρκετοί καθηγητές διατηρούν επιφυλάξεις ειδικά για τις μάσκες. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της κυβέρνησης είναι να μπει ο Μάιος με τα λιγότερα δυνατά μέτρα, ώστε αυτό να μην αποτελεί τροχοπέδι για την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Για αποκλιμάκωση της επιδημίας έκανε λόγο και ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης. Η πίεση στο σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή είναι σε αντίστοιχο επίπεδο που βρισκόταν τον Αύγουστο πέρυσι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση και ίσως μια πτωτική τάση. Σήμερα καταγράφηκαν 16.558 κρούσματα, 56 άτομα κατέληξαν, ενώ οι διασωληνωμένοι φτάνουν τους 341. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλεί αύξηση των νοσηλιών στα νοσοκομεία της Πάτρας, με την πληρότητα στη ΣΜΕΘ να χτυπάει κόκκινο. Τις τελευταίες ημέρες, μεγάλη είναι η πίεση στα νοσοκομεία της Πάτρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα κρεβάτι μονάδα θετικής θεραπείας για κορονοϊό. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας νοσηλεύονται 9 ασθενείς, ενώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρείο 13. Ότι χθες το βράδυ προσήλθαν για εξέταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου 44 επιβεβαιωμένα περιστατικά και 36 ύποπτα. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας αρκετά υψηλός αριθμός επισκέψεων, όπως και 30 ύποπτα για την παιδιατρική κλινική. Από τη Δευτέρα θα είναι διαθέσιμο και το νέο αντιϊκό φάρμακο της Pfizer, με τις αιτήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες.